Ο αριθμός των αφήξεων ξένων επισκεπτών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης φέτος αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αυτό καταδεικνύουν τα σχέδια πτήσεων που αποτυπώνουν το πώς θα κινηθεί η τουριστική σεζόν. Η αύξηση σε σχέση με το 2013 αναμένεται να αγγίξει το 10%, σκορπίζοντας πλατιά χαμόγελα σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Η σεζόν είναι θετική. Τώρα πόσο απάνω θα είναι ακόμη δεν έχουν καθοριστεί. Ένα σημαντικό στοιχείο πάλι είναι ότι όσοι έχουν ζητήσει να έρθουν μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων. Άρα αυτό σημαίνει ότι η σεζόν θα είναι μια θετική σεζόν, μια καλή σεζόν. Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι μια πολύ καλή χρονιά, ίσως η καλύτερη που περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι πολύ καλές. Οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Το καλοκαίρι του 2012 στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ο αριθμός των πτήσεων άγγιξε τις 35.000, το 2013 τις 42, ενώ φέτος οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 60.000 πτήσεις. Το 2014 είναι προς πώληση 8 εκατομμύρια θέσεις σε αεροπλάνα. 4 εκατομμύρια αφορούν αφίξεις και 4 αναχωρήσεις. Η Αιτζίαν ξεκινάει 29 Μαρτίου και φτάνει να έχει γύρω στα 17 τακτικά δρομολόγια ημερησίως περίπου κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Η German Wings ξεκινάει και αυτή στις 29 Μαρτίου για 4-5 προορισμούς στη Γερμανία. Η EasyJet ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα και βάζει μέσα και το Εδιμβούργο και το ξεκινάει και πολύ νωρίς. Αυτές είναι οι τρεις, αν θέλετε, αεροπορικές εταιρείες που ξέρω ότι ξεκινάει δυναμικά. Τώρα, Thomas Cook, υπάρχει αρκετή κίνηση από Αγγλία. Το τουριστικό προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ευαίσθητο και ευμετάβλητο ανάλογα με τις συνθήκες, τις εξελίξεις της καθημερινότητας. Ήδη βλέπουμε ότι από την Ουκρανία που περιμέναμε ένα μεγάλο ρεύμα με τα γεγονότα της Ουκρανίας δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι θα λήξουν γρήγορα και θα μπει σε ένα normal ρυθμό η ροή πάλι από εκεί από τις κρατήσεις. Φαίνεται ότι οι δυτικές χώρες πάνε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Το ποδαρικό της νέας τουριστικής περίοδου θα το κάνουν οι Γερμανοί. Οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ θα προσεγγίσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά τις 15 Μαρτίου. Ωστόσο, οι μαζικές αφίξεις Βρετανών, Γάλλων και Ολλανδών θα ξεκινήσουν μετά τις 10 Απριλίου. Πολύ αισιόδοξα είναι φέτος τα μηνύματα και από την αγορά των σκανδιναβικών χωρών. Η γερμανική αγορά είναι μια αγορά η οποία δουλεύεται περισσότερους μήνες. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινάνε πρώτοι και τερματίζουν τελευταίοι. Η ρωσική αγορά λόγω χάρη είναι πιο δυναμική αγορά τους μήνες τους καθαρά καλοκαιρινούς. Δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αφίξεις Γερμανών στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, Ρώσων κάθε Σάββατο και Κυριακή και Βρετανών κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Και η προσπάθεια που πρέπει να γίνει είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επεκτείνουμε τη σεζόν στα πλάγια. Γι' αυτό εδώ θέλω να κάνω μία έκκληση να ετοιμαστεί η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλος ο τουριστικός κόσμος που κινείται γύρω από το προϊόν το τουριστικό γρήγορα και να μην περιμένουμε αφού ανοίξουν τα ξενοδοχεία και αφού μπει η σεζόν τότε να αρχίσουμε να κάνουμε έργα στους δρόμους και να χτίζουμε και να είναι τουρίστες εδώ πέρα. Πρέπει να τα κάνουμε έγκαιρα και να είμαστε έτοιμοι. Και επίσης φέτος που για μια ακόμα χρονιά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση τουρισμού θα πρέπει να δώσουμε για άλλη μια φορά σαν χώρα και σαν λαός εξετάσεις. Σε συνδυασμό με τη νέα αύξηση της τουριστικής ζήτησης από το εξωτερικό και τη διαφαινόμενη μικρή βελτίωση των μεγεθών του εσωτερικού τουρισμού, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων εκτιμά ότι ο κλάδος μπορεί να δημιουργήσει άμεσα και έμεσα εντός του έτους συνολικά 50.000 νέες μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας.